Τι σημαίνει αυτό το ντάμπι για σένα και το γεγονός ότι είσαι τόσα πολλά χρόνια σε αυτή την ομάδα και είσαι κακά τα ψέματα η σημαία του συλλόγου. Είναι μια δικαίωση και για σένα. Καταρχάς είναι ένα όνειρο ζωής που πραγματοποιήθηκε το να πάρω πρωτάθλημα ντάμπι βασικά με τον Αστέρα. Έτσι όπως ήρθε, με αυτές τις συνθήκες, με τον κορονοϊό. Το κακό είναι όμως ότι δεν παίξαμε τον τελικό και αυτό μας στήχησε πολύ ψυχολογικά. Όλοι το θέλαμε. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω όλη τη διοίκηση, όλους τους παίχτες, το τεχνικό επιτελείο, τους οπαδούς μας, αυτούς που ήρθαν δίπλα μου, τόσα χρόνια τους δικούς μου, τους γονείς μου, τα πάντα. Είναι όχι μόνο δικαίωση για μένα, είναι δικαίωση για όλους, είναι δικαίωση για τους γονείς μου, είναι δικαίωση για όλους. Νιώθω μεγάλη χαρά για αυτό το ντάμπλ. Τώρα το ότι είμαι τόσα χρόνια στον Αστέρα είναι και αυτό μια χαρά ακόμη, το ότι πραγματοποίησα μετά από την πτώση στο Α τοπικό, το να ανέβω κατηγορία και να πάρω και το κύπελλο ήταν όχι απλά ευχαρίστηση, ήταν ό,τι καλύτερο. Γι' αυτό τώρα προσπαθούμε και του χρόνου να είμαστε καλά, πάνω απ' όλα υγεία με αυτά που γίνανε. Γάμα Εθνική και του χρόνου με Μαρινάκι. Γάμα και του χρόνου με Μαρινάκι, εννοείται, ανανέωσα. Τι μπορεί να κάνει ο Αστέρας στη Γάμα Εθνική? Ο Αστέρας αυτή τη στιγμή πάμε για πρωτάθλημα. Έτσι όπως πιστεύω. Τώρα τα σχέδια του Προέδρου, το πάμε για πρωτάθλημα, βασικά που είπα είναι πολύ υπερβάλλον τέτοιο, αλλά για μένα και τον Γιώργο πάω για πρωτάθλημα. Η ομάδα έχει και φέτος τόσο καλή, πιστεύεις, ώστε να πήγαινε καλά και στη Γάμα Εθνική? Γιατί το πάνε πολύ. Έχει υψηλούς στόχους η ομάδα και θα έχει, γιατί αυτός είναι ο στόχος της. Και σαν Γιώργος εγώ πιστεύω θα πάμε για πρωτάθλημα, δεν υπάρχει άλλο. Τώρα...